μέρα που γεννήθηκα, όλοι χορεύαν σάμπα. Γι' αυτό και εγώ στα έξι μου εφώναξα καράμπα. Στα δέκα μου τραγούδαγα σου ξέ του βοιατζή. Και μου έρχεσαι εσύ σήμερα και ψέλνεις πανταζή. Εγώ στο είπα, αγόρι μου, η μουσική είναι μία. Δύο κουπλέ, ένα ρεφρέν και λίγη μελωδία. Τέτοια μου λες και γίνομαι πίπια μανία. Και πείτε τι φαγώθηκες με αυτό το χατζηδάκι, τον άλλο το ψαρχάκο ή το Μίκη Θοδωράκι. Έχεις ακούσει εσύ ποτέ σονάτες του Καρβέλα, άνευτους ελληνόφωτος να σου έρχεται και τρέλα. Τι να σου πω, κορίτσι μου, μιλάς για κλασικούς. Από τα πολλά κονσέρτα τους νομίζω βαριακούς. Τέτοια μου λες και γίνομαι πυρκεμανία. Πυρκεμανία σήμερα που όλα είναι σήμερα. Μα έχουμε το αύριο που είναι κοντά στο χτες. Πυρκεμανία σήμερα, μα μπέρδεψα το σήμερα. Το μάτι μου του έκλεισα και γύρισα στο χτες. Πυρκεμανία! 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 Γεια μου, είναι νεκρή για κάθε τι άλλο. Ένα πόθο μόνο έχω να βρω το παιδί μου. Στα δύο χρόνια αυτά, τέλει, κατάλαβα πως και αν περάσουν ακόμα 20 χρόνια, τίποτα δεν θα μου ξεριζώσει την ελπίδα να βρω το παιδί μου. Πούλα Παλέρμο, τραβάει καρδιά της μάνας. Συνέχισε. Καλά. Μια φορά μόνο είμαι σίγουρη ότι ζει. Πέρασε από πολλά χέρια. Τον υιοθέτησαν ή τον ανέλαβαν. Πολλοί Έλληνες που φαίνεται υπήθηκαν την ορφάνια του. Σταμάτε, Ευάγγελε, μαν. Βρίσκομαι σε κατάσταση πλονταγμού. Πολύ δραματικό είναι. Πώς είπες πως το λένε? Η αγωνία μιας μητέρας. Πολύ ανώτερον του ήταν μια ηρωίδα. Εγώ δεν θέλω να ξαναγυρίσω πίσω. Γιατί θέλω εγώ, μετά από αυτά που τράβηξα. Τι είναι καλέ και είσαστε σαν τις μεγάλες Τετάρτες? Να σας διαβάσω λίγο Ιωάννα Μπουκουβάλα αναγνώστου. Της Αργυρένιας μου πολύ της αρέσει. Είμαστε εκεί που η Φούλα ψάχνει να βρει το παιδί της. Το παιδί της, ανεξαρτήτως φίλου. Καλά πρόγονε, εσύ πέθανες νωρίς, αλίμον από μας. Οι καλοί πεθαίνουν νέοι, μη σου πω και ζεις μονάχα δύο φορές. Εν κατακλείδη, έχουμε πόλεμο. Μπήκαν οι Τούρκοι. Ποιοι Τούρκοι, παιδί μου? Δεν βλέπεις το μάτι τους? Έχουνε δει Γερμανούς. Τι Γερμανούς, κυρία Αργυρένια μου, είστε και πεθαμένοι? Με το Ιράκ. Και τρέχετε στο Ιράκ για πόλεμο? Καλέ όχι, στην τηλεόραση. Ξαναπέζει τον άγνωστο πόλεμο? Ποιον άγνωστο, όλα τα βλέπουμε. Προχτές τους στο Μαχόκ τους ρίξανε μετά τη Βουγιουκλάκη που ήταν μουγκή. Και την ώρα που η Καρολάιν ξεμπουντουλωνότανε με το Ριτς, βομβαρδίσανε το Τελαβίβ. Καλά, δεν τρέπεστε? Μας βρήκατε καθαρισμένους και μας δουλεύετε? Να μη σώσουμε, αλήθεια σας λέμε. Έχουμε ένα Σαντάμ Χουσέιν, τάλε κουάλε ο Χίτλερ. Και πολεμάνε κάτω στο Κουβέιτ με τους Αμερικάνους. Κακό χρόνο να έχουνε. Α, άρα εσείς δεν πολεμάτε? Με τον τρόπο μας, προχτές, καταλάβαμε το σούπερ μάρκετ. Το προσαρτήσαμε κιόλας. Τίποτα δεν αφήσαμε. Εχμαλωτήσαμε 30 κούτες γάλατα, 12 κούτες φακές ψηλές σε συσκευασία και μισό κιλό τραχανά ξινό. Και δεν σας βάζω τα ζυμαρικά, ε. Είχε μείνει ένα πακέτο μακαρόνια νούμερο 12, εγώ και μία χοντρή. Ή εγώ ή αυτή. Μέχρι ο Ντεγκουεγιάρ ήρθε. Και πάνω στη διαπραγμάτευση κάνω εγώ ντου και τώρα έχω το ζυμαρικό στον Ταχάου. Γιατί εβραϊκά ήταν τα μακαρόνια? Καλέ, όταν λέμε Ντεχάου εννοούμε τα ντουλάπια της κουζίνας που κρατάμε χμάλωτα τα τρόφιμα. Και αυτό εσείς το λέτε πόλεμο? Βεβαίως. Σήμερα χτυπήσαμε καλαμάρι κονσέρβα που είχαμε από το Τσέρνομπιλ και το φάγαμε την ώρα που η τηλεόραση έδειχνε τον Μπους να προσεύχεται. Ναι, μου λες. Και η Βέμπο που τραγουδάει. Ορίστε, αυτό δεν το σκεφτήκαμε. Ποια λες να στείλουμε, τη Ρίτα ή την Άντζελα? Και τις δύο. Και εμείς εδώ μέσα τα χάλια μας έχουμε. Τον Ερίκο σκέφτομαι και ραγίζει η καρδιά μου. Μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα εν έτη 1954? Θα μου πεις, γιατί φταίει το 54, το κεφάλι της φταίει. Δεν φταίει το κεφάλι της. Εσύ φταίς, που τους μίλαγες όλο για βασιλιάδες.
Τώρα πέθανε ο 8ος, τώρα αναστήθηκε ο 1ος, πέθανε ο ξάδερφος του 1ου, του 4ου. Την τρέλανε στη γυναίκα σου, αδερφέ μου. Δεν είναι πια γυναίκα μου, μου το δήλωσε. Ρίκο μου, μου είπε, από εδώ και μπρος εγώ παντρεύομαι τη Φιδερίκη. Πω πω, βρε Ρίκο, είδες. Ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις τι κρύβει μέσα του ένας άνθρωπος. Καλά δεν μου λες τώρα, μπορεί και να μην γυρίσει. Μπα, επιτέλους γυρίσατε. Άντε γιατί κοντεύει να μου στρίψει. Εγώ πάντρεψα το γιο μου για να έχω ένα κεφάλι λιγότερο στο κεφάλι μου και βρέθηκα να έχω από πάνω μου 4 κεφάλια. Διακύβη! Σταμάτα τις γκρίνιες και διακάθηκα. Δίκιο έχει η γυναίκα Γαρίφαλε. Βρέθηκε ξαφνικά να έχει 2 άντρες και 2 παιδιά. Καλά τα λέει. Τι λέω βρε παιδάκι μου, καλή κοπέλα αυτή η Ελένη. Αλλά ούτε νερό δεν ξέρει να βράσει. Δεν φταίει αυτή. Ο γιος μας φταίει. Ο γιος μας. Που δεν την έβαλε κάτω να τη στρώσει παρά την έχει την καθοδηγήσει να μας την κάνει πασιονάρια. Αυτό πάλι πού το πας. Μα τι δυστυχία είναι αυτή που με βρήκε. Να είναι η κόρη μου σχεδόν κομμουνίστρια σε λανθάζουσα κατάσταση και η γυναίκα μου ξενιτεμένη. Άκου να σου πω, Ρίκο. Η Ρίκα δεν είναι σε λανθάζουσα κατάσταση. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Για 2 λεπτά, ρε παιδιά. Εγώ απορώ για κάτι. Πώς της ήρθε και της κόλλησε ότι μπορεί να πρικήσει κάθε ανήπαντρο γυναικάκι που κυκλοφορεί σε αυτή τη χώρα. Κοίταξε να δεις. Την Ελλάδα την εξήντλησαν. Μόνο κάτι οι βοσκοί στον Όλυμπο της ξέφυγαν. Όλοι οι άλλοι δώσανε. Ρίκο μου λέει μια μέρα, την ώρα που καθάριζε φρέσκους φασιόλους, σκέφτομαι να πάω στην Αμερική. Ως εργάτρια της λέω. Όχι, μου λέει, ως επιτροπή.